να μου επιτρέψετε να εκφράσω σήμερα και το παράπονό μου, όχι για σας, το παράπονό μου ότι η Εκκλησία παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο και σήμερα έχουμε αυτόν τον Ιερό Ναό που τελέσαμε την πρώτη Θεία Λειτουργία και φυσικά γρήγορα θα κάνουμε και ελπίζω και προσεύχομαι να κάνουμε και τα εγγένεια αυτού του Ιερού Ναού όταν ακόμη λίγο βελτιωθούν οι συνθήκες. Και καλό είναι να υπάρχουν ιεροί ναοί και να κτίζονται νέοι ναοί και καλοί ναοί. Το πρόβλημα είναι όμως ποιοι θα λειτουργούν μέσα στους ναούς αυτούς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεγάλο το οποίο αντιμετωπίζει και η δική μας Μητρόπολη, αλλά από ό,τι συζητώ με άλλους Μητροπολίτες και άλλες Μητροπόλεις. Δεν υπάρχουν κλήσεις ιερατικές. Σήμερα θέλουμε να χειροτονήσουμε ιερείς και φωνάζουν οι χριστιανοί σε όλες τις ενορίες και σε όλα τα ορεινά χωριά. Θέλουμε παπά, πού να τον βρούμε. Πού να τον βρούμε τον ιερέα, να τον χειροτονήσουμε. Δεν υπάρχουν ιερατικές κλήσεις. Δεν προετοιμάζονται οι άνθρωποι και γι' αυτό το έργο να γίνουν Απόστολοι του Ιησού Χριστού, να γίνουν μαθητέ του Χριστού. Δεν βλέπουμε μικρά παιδιά να έρχονται στην Εκκλησία. Εμείς από μικρά παιδιά ήμασταν, οι γονείς μας μας οδηγούσαν στην Εκκλησία. Από 4-5 χρονών ήμουν μέσα στο Ιερό Βήμα και από 6-7 χρονών ήμουν στο Αναλόγιο. Τόσα χρόνια ψάλλω και ξέρω όλα αυτά τα ψαλτικά απ' έξω από τους καλούς ψάλτες που ήμουν και άκουγα και έψαλα μαζί τους τις χοροδίες. Και αν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, οφείλεται και σε αυτό το γεγονός. Καλόν είναι λοιπόν να υπάρχουν ιεροί ναοί. Ποιος δεν το θέλει. Να είναι ανοιχτοί όμως οι ιεροί ναοί και να υπάρχουν ιερείς, καλοί ιερείς. Όχι ιερείς, έλεγε ο Άγιος Γεροντάς μου, ο Άγιος Καλίνικος. Καλύτερα σε ένα χωριό να μην έχουν παπά, να μην έχουν δηλαδή ποιμένα, παρά να έχουν λύκο. Αντί για ποιμένα, λύκο και να τρώει τα πρόβατα. Καλύτερα έλεγε να αναζητούν και να λένε στείλτε μας κάποιον ιερέα, παρά να λένε πάρτε τον ιερέα από εδώ, δεν τον θέλουμε. Μας δημιουργεί προβλήματα, φοβερό αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω και για να γίνει κάποιος ιερέας χρειάζεται προετοιμασία. Πρώτα να γίνει μαθητής, μαθητής της Εκκλησίας ταπεινός, μαθητής των Χριστών κληρικών και ιδιαιτέρως του Επισκόπου σε μια επαρχία, να εκπαιδευτούν για το έργο αυτό, όχι ο καθένας, και δεν μπορεί ο καθένας να γίνει ιερέας. Δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να το κάνει ο καθένας χωρίς προϋποθέσεις. Πρέπει να έχει καλή ζωή πριν από το γάμο και πριν από τη χειροτονία και συγχρόνως να έχει εκπαιδευτεί τι σημαίνει ιερέας. Μπορεί κάποιος να κάνει τον ψυχολόγο εάν ο ίδιος δεν ψυχολογείται, αν δεν έχει δικό του ψυχολόγο? Διαβάστε τα κείμενα και να δείτε. Λέει υπάρχει πρόβλημα αν υπάρχουν ψυχαναλυτές που δεν είναι ψυχαναλυόμενοι οι ίδιοι. Πώς θα γίνει καλός κληρικός εάν δεν είναι καλός χριστιανός? Θυμάμαι κάποτε ήρθε κάποιος ιερέας, μόλις έγινε ιερέας, και ήρθε στον γεροντά μου τον Άγιο Καλίνικο και του είπε «Σεβασμιότατε, πήγα στην εκκλησία, αλλά δεν υπάρχουν καλοί χριστιανοί, δεν είναι καλοί χριστιανοί». Και του λέει «Γιατί δεν είναι καλοί χριστιανοί? Εγώ ξέρω ότι είναι καλοί χριστιανοί. Δεν μου φέρουν ένα πρόσφορο το πρωί στη λειτουργία για να λειτουργήσω». Και του λέει τότε ο Άγιος Καλίνικος «Εσύ όταν ήσουν λαϊκός πόσα πρόσφορα πήγες στην εκκλησία? Δηλαδή θα μάθεις τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να βοηθήσει. Αλλά όταν δεν τους το λες, θα αρχίσεις σιγά σιγά, πάτερ μου, θα εκπαιδεύσεις τους ανθρώπους, θα εκπαιδεύσεις τις γυναίκες για να ετοιμάζουν και τα πρόσφορα και τα λοιπά. Αυτό κάνει ο καλός ιερέας, αλλά πρέπει ο ίδιος να είναι εκπαιδευόμενος». Μαθητέ του Χριστού ήταν οι κληθέντες στο αξίωμα αυτό από τον Χριστό και μετά έγιναν
Απόστολη Ιησού Χριστού. Μακάρι και προσευχόμαστε, και εγώ προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά, να έχουμε μαθητές στην Εκκλησία για να κάνουμε καλούς κληρικούς. Χρειάζεστε κληρικούς. Χρειάζεστε ανθρώπους οι οποίοι κληρικούς να λειτουργούν και να κοινωνούν. Αλλά πού θα τους βρούμε, αδελφοί μου? Γι' αυτό σας παρακαλώ, κάντε και εσείς τον αγώνα σας, κάντε και εσείς την προσευχή, πέστε και εσείς τον Χριστό, Κύριε, να δώσεις εργάτες, να δώσεις κληρικούς, ώστε να εξυπηρετούνται οι χριστιανοί και έτσι να μαθητεύουμε όλοι στα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού.